Όσο και προσπαθήσουμε να προστατευτούμε από το απλό κρυολόγημα ή και από κάποια ίωση, η αλήθεια είναι ότι και αυτό το χειμώνα θα περάσουμε κάποιε μέρε με τα γνωστά συμπτώματα του βήχα, τη καταρροή, του πονόλεμου και του πυρετού. Και μπορεί να υπάρχουν εξαιρετικά φάρμακα που μα βοηθούν να ξεπεράσουμε το κρυολόγημα, αλλά δεν βλάπτει να γνωρίζουμε τρόπου να βοηθήσουμε μόνοι μα σε αυτού μα και να θωρακίσουμε καλύτερα τον οργανισμό μα προκειμένου να ξεπεράσει τα συμπτώματα. Δείτε λοιπόν ποιε στροφέ μπορείτε να καταναλώνετε σε περίπτωση κρυολογήματο ή ίωση για να το ξεπεράσετε ταχύτερα. Κοτόσουπα είναι θρεπτική και ενυδατική. Υπάρχουν επίση κάποιε σημαντικέ επιστημονικέ αποδείξει ότι η σούπα με κοτόπουλο μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων κρυολογήματο και έχει ήπια αντιφλεγμονώδη δράση. Έρευνε έχουν δείξει ότι η ζεστή κοτόσουπα μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα των μικροσκοπικών τριχών στι ρηνικέ διόδου, να προστατεύουν το σώμα από την εισαγωγή μέσω τη εισπνοή βακτηρίων και αιών. Το σκόρδο μπορεί να αποτελέσει εξαιρετική προσθήκη ω μπαχαρικό σε τροφέ όπω η σούπα. Το τζίντζερ. Έχετε στο μαχόκονο ναυτία. Το τζίντζερ είναι ιδανικό για να απαλύνει τα συμπτώματα αυτά. Το ζεστό τσάι. Το πράσινο, το μαύρο έχουν πολύ μεγάλη περιεκτικότητα αντιοξυδοτικών που καταπολεμούν κάθε νόσο. Ακόμη και η εισπνοή του ατμού από το ζεστό ποτήρι με τσάι μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση της ρινικής συμφόρησης. Προσθέστε μία κουταλιά μέλι και λίγο χυμό λεμονιού για να καταπραίνετε τον πονόλεμο. Οι μπανάνες επίσης αφομοιώνονται εύκολα από το στομάχι. Είναι τροφή που βοηθάει με συμπτώματα όπω ναυτία, αιμετό και διάρρεια που συχνά συνοδεύουν τη γρήπη. Οι μπανάνε μαζί με ρύζι και μήλο και φρυγανισμένο ψωμί συνθέτουν την διατροφή Μπρατ, την οποία πολλοί γιατροί συστήνουν ω βασικό όπλο κατά την ανάρρωση από τι στοματικές διαταραχέ και πλέον το στομάχι είναι έτοιμο να υποδεχθεί και πάλι στερεέ τροφέ.